Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Για άλλη μια φορά μαζί, γιατί η ζωή είναι ωραία. Μαζί θα περάσουμε μια ώρα όμορφη, μια ώρα χαλαρή. Και τώρα που λέω χαλαρή, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτώ, γιατί ο καλεσμένος μου σήμερα δεν είναι γνωστός για την χαλαρή του διάθεση. Κάνω πλάκα βέβαια, γιατί ο Έκτορας Μποντρίνη είναι εδώ, ευδιάθετος, χαρούμενος, και τον καλωσορίζουμε. Τι γίνεται, πώς καλά. Πάει, καλά. Πολύ καλά, παρακαλώ. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα. Έμαθα ότι τώρα θα σε έχουμε συχνά στο Ηράκλειο. Θα με έχετε συχνά, στο Έψιλον. Έτσι, στο Έψιλον Πάπη, στο κέντρο, στο Legacy, το ξενοδοχείο. Πήγα. Πώς ήτανε? Ήταν φανταστικό. Δεν πήγα με αυτή τη διάθεση. Λέω, θα πάω και θα βρω κάτι. Κάτι να αρχίσω κι εγώ έτσι επιθετικά. Αλλά τελικά δεν μου βγήκε καθόλου. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, λοιπόν. Όχι, ήταν υποκειμενικά καταπληκτικές γεύσεις. Εντάξει, πολύ απλό φαγητό. Υπέροχο περιβάλλον. Ναι. Άψογη στην εξυπηρέτηση. Δεν είχα τίποτα να πω. Και είναι ακόμα αρχή. Ναι. Θα καλυτερέψουμε κι άλλο. Ήταν πολύ ωραίες οι γεύσεις. Πώς τις επιλέξατε? Τις επιλέξαμε, καθίσαμε μια ομάδα, δουλέψαμε και βάλαμε πράγματα πάρα πολύ απλά που θα αλλάζουν με τις εποχές. Ναι, και είναι και στα γούστα των κριτικών, πολύ. Το εύχομαι. Είναι πολύ. Σε Κρήτη τρώνε πολύ καλά, άρα έχουν και άποψη. Και είναι και δικές μας γεύσεις και οι ποσότητες ήταν. Δηλαδή, εγώ περίμενα να πω από γκουρμέ και δεν θα φάω. Τίποτα. Είμαστε πολύ, πολύ καλές αυτές. Οι ποσότητες είναι πολύ σωστές. Πολύ σωστές. Τιμές είναι πάρα πολύ λογικές. Είμαστε μια χαρά. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πίσω να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Άρχισε την πορεία σου ως παιδί γονιών που είχαν εστιατόριο. Που είχαν εστιατόριο. Και όχι μόνο οι γονείς, και οι παππούδες. Και οι παππούδες, στην Ιταλία, στην Τοσκάνη. Και το 92 ανοίξαμε το εστιατόριο στην Κέρκυρα, το Ετρούσκο. Και στην Κέρκυρα πώς βρέθηκαν οι γονείς σου? Η μάνα μου είναι Κέρκυρα, ο πατέρας μου Ιταλός. Η μαμά καμία σχέση με την κουζίνα? Η μαμά όχι, αλλά είχε σχέση με το εστιατόριο. Ήταν υπεύθυνη το εστιατόριο, η ΜΕΤ. Μάλιστα. Και ο μπαμπάς σεφ. Σεφ. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και ανοίξαμε λοιπόν αυτό το εστιατόριο. Και μετά ταξιδέψατε μαζί? Είχαμε ταξιδέψει πριν πολύ μαζί. Είχαμε πάει σε όλο τον κόσμο, Ιταλία, Τινησία, Ισραήλ, Αίγυπτο, όπου μπορείτε να φανταστείτε, Ελβετίες, τα πάντα, Γαλλία, Κορσική, Σαρδινία, τα πάντα. Αυτό σαν γνώσεις για ένα μάγειρα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, γιατί ειδικά τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ. Τώρα μπαίνουν όλοι στο ίντερνετ και γκουγκλάρουν και βρίσκουν. Το θέμα είναι αλλιώς να το ζήσεις, αλλιώς να το δεις διαφορετικά, να το δεις στο YouTube, π.χ. Μάγειρες λοιπόν από κούνια. Μάγειρες από κούνια. Εάν δεν υπήρχε αυτή η επιλογή, τι θα ήσουν σήμερα? Δεν ξέρω. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα έτσι που σου αρέσουν πολύ και θα έλεγες, να, αυτό, αν δεν μου το είχαν βάλει. Κοίταξε, μ' άρεσε να ήμουν αρωματοποιός. Μ' αρέσει να καταπιάνω με αρώματα. Άρα πάλι με τις αισθήσεις. Με αυτό το πράγμα, ναι, κάτι. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να κάνω άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, αλλά δεν είμαι καλός καθόλου στη μουσική. Είμαι άφωνος. Αν και πολλές φορές ξέρεις. Αλλά θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο. Λοιπόν, ο μπαμπάς ήταν ιδιαίτερα αυστηρός μαζί σου. Ήταν σωστός, δεν ήταν αυστηρός, ήταν πολύ σωστός. Ήταν πολύ, πολύ εντάξει. Όπως θα πρέπει να είναι στις κουζίνες. Έτσι είναι, δηλαδή σε όλες τις κουζίνες. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, μια κουζίνα σοβαρή πρέπει να είναι σοβαρή. Mm-hmm. Όπως όλες οι δουλειές που είναι σοβαρές και σέβονται τον εαυτό τους και τον υπάλληλό τους. Και κατά πρώτον, εγώ με τους ανθρώπους της κουζίνα είμαστε ένα. Δεν υπάρχει ποιος είναι το αφεντικό, ποιος όχι. Δουλεύουμε όλοι μαζί δίπλα-δίπλα. Άρα κατανοείς ότι είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση που έχω στα παιδιά. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί λίγο με την τηλεόραση. Δεν ξέρω. Εγώ σκεφτόμουν. Ότι... Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος γενικότερα μια ομάδα με την οποία να δέσει. Γενικά προσωπικό, έχουμε δει ότι είναι μεγάλο θέμα τελευταία. Ειδικά στην Κρήτη, πολύ μεγάλο θέμα. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγάλο σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι να μπορείς να βρίσκεις συνεργάτες που θα είναι πολύ καιρό μαζί σου. Εμείς έχουμε μια ομάδα που είναι πάρα πολλά χρόνια. Απλά πρέπει να είσαι δίκαιος. Δεν μπορώ όμως να πιστέψω ότι δεν μαλώνετε. Σε όλες τις κουζίνες μαλώνουμε. Σε ποια οικογένεια δεν μαλώνουμε? Έτσι, το θέμα είναι να τελειώνει εκεί. Δηλαδή, και σίγουρα υπάρχει γκρίνια και παράπονα και μαλώνει ο ένας με τον άλλον. Το θέμα είναι να είσαι εκεί και να τα λύνεις τα θέματα. Και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην είναι νεύρα για τα νεύρα, αλλά ουσιαστικά όχι, να υπάρχει κάποιος λόγος. Ειδικά θεωρώ ότι οι κουζίνες οι δικές μας είναι από τις κουζίνες που είναι πιο ήρεμες αυτή τη στιγμή που έχουμε στην Ελλάδα. Αλήθεια. Ναι. Ο μπαμπάς, είπαμε, ήταν έτσι. Τώρα που έχει φύγει, τι είναι αυτό που σου έχει λείψει περισσότερο από εκείνο? Αυτό. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό. Κάποιο να σου λέει, ποιο είναι το λάθος? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε πρέπει να σου λένε τα λάθη σου. Αν σου λένε όλα καλά, δεν πας ποτέ μπροστά, πας πίσω. Άρα. Μέσα από την κριτική γίνεσαι πολύ καλύτερος. Το θέμα είναι η κριτική να είναι πάντα καλοπροαίρετη. Το να κάνεις κριτική γιατί
δεν συμπαθεί κάποιον, είναι πολύ άκυρη νομίζω. Η μαμά τι ρόλο παίζει, μέσα στο εστιατόριο εννοώ. Έπαιζε, τώρα δεν είναι άλλο εστιατόριο, είναι σπίτι. Ήταν η υπεύθυνη του εστιατορίου. Ήταν πολύ δυνατή, πολύ επικοινωνιακή, πολύ καλή στη δουλειά της, μιλάει για 4 γλώσσες, πολύ καλή. Και είναι όπως φαντάζομαι και στο σπίτι, μια μαμά που ηρεμούσε τα πνεύματα. Σωστά. Έτσι, και εκεί. Είπες για γλώσσες. Σε ποια γλώσσα μιλάς καλύτερα και σε ποια γλώσσα βρίζεις καλύτερα, δηλαδή εκτονώνεσαι έτσι ωραία. Βρίζω καλύτερα σε ιταλικά. Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Η πρώτη μου γλώσσα. Μα γιατί βρίζουν έτσι και αλλιώς. Η πρώτη γλώσσα που μίλησα ήταν γαλλικά. Γιατί είμαστε στη Γαλλία, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, ισπανικά. Και τελευταία τα αγγλικά που είναι και η γλώσσα που μιλάω ίσως και χειρότερα από όλες. Και στα ιταλικά δηλαδή το βρίσιμο είναι. Είναι όπως τα ελληνικά, έχετε περαμένο το μεσογειακό. Ναι, ναι, το ευχαριστιέσαι. Έκτορα, πες μου, ποια κουζίνα, γιατί έχεις ταξιδέψει όπως μας είπες πολύ, δεν αντέχεις καθόλου. Δηλαδή δεν σου αρέσει. Αν μπορούσε και να μην υπάρχει στον κόσμο, θα ήταν μια χαρά. Από μυρωδιές, από γεύσεις. Έχω γυρίσει πάρα πολλά κράτη και όλες έχουν τη χάρη τους. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι κάτι δεν μου άρεσε. Υπάρχει ένα πιάτο που δεν σ' αρέσει. Αλλά γενικά σαν κουζίνα, τι να πούμε, η Μαροκινή είναι εκπληκτική. Στο Κάιρο κάνουν φοβερό φαγητό. Η Ιταλική είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ορισμένη σταζίν, έχει πολύ ωραία πράγματα. Είναι κουζίνα τεχνική κι αυτή. Mm-hmm. Απλά πρέπει να την κατανοήσεις. Είναι καυτερή, είναι... έχει πράγματα. Και πρέπει να ζήσεις πολύ καιρό και πρέπει να πας σε μέρη που μαγειρεύουν παραδοσιακά, όχι σε τουριστικά. Μετά η Ιταλική πολύ καλή. Είναι η κουζίνα των υλικών, η Ιταλική κουζίνα. Δηλαδή δεν έχει πολλές τεχνικές, αλλά θυμίζει την Ελλάδα. Από τις δύο, ποια θα διάλεγες? Ελλάδα και Ιταλία, δεν μπορώ να πω τώρα να αγαπάω τη μάνα μου τον πατέρα μου. Και τις δύο αγαπώ. Είναι πολύ κοντά αυτές. Μετά έχουμε τη γαλλική κουζίνα, που είναι πάρα πολύ τεχνική, λίγο πιο βαριά, αλλά και αυτή εξαιρετική, έδωσε πολλά στοιχεία. Ποιο φαγητό κάνεις καλύτερο από όλα, δηλαδή με κλειστά μάτια και το κάνεις όταν θέλεις να εντυπωσιάσεις κάτι? Κάνω μια ναπολιτέρ με ντομάτα που θα πάθεις πλάκα. Α, ναι. Εκπληκτική. Και κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Αυτό έχω ξανακούσει. Έχω τεχνική. Δεν είναι δηλαδή το κλασικό το δικό μας που κάνουν οι δικές μας μαμάδες. Είναι, αλλά το προσέχω λίγο πιο πολύ. Του σηκώνω την πέτσα, του βάζω πράγματα από κάτω. Λίγο πιο ζουμερό. Ναι, θέλω δουλίτσα. Και πώς το συνδυάζεις με τη σαλάτα? Δεν ξέρω. Μια σαλάτα μαρούλι πει από τις περισσότερες φορές. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Αν έχεις πατάτες. Ό,τι πιο απλό δηλαδή. Ό,τι πιο απλό, αλλά η αγαπημένη μου σαλάτα είναι χωριάτικη πάντως. Ναι, πραγματικά αν είναι έτσι καλοκαίρι και τα πολύ καλή. Με καλά υλικά, καλό λάδι. Συμφωνώ. Θέλω να μου πεις, έχεις πάρει. Αστέρι Μισελέν και έχεις πάρει και πολλούς χρυσούς σκούφους. Σωστά. Τι σημαίνει το ένα και τι το άλλο? Η χρυσή σκούφη είναι το αντίστοιχο αστέρι για την Ελλάδα, δεν είναι διεθνές. Mm-hmm. Το Αστέρι Μισελέν είναι μια βράβευση που είναι παγκόσμια πλέον. Άρα ένα αστέρι Μισελέν είναι κάτι που είναι για τους μάγειρες ένα όνειρο, θα έλεγα. Υπάρχει ένα αστέρι, δύο αστέρια, τρία αστέρια. Το όνειρό μας είναι να πάρουμε τρία. Όλοι μας. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ κόπο και θέλει να είσαι και πάρα πολύ καλό στη δουλειά σου. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει αυτό που του αξίζει. Αλλά ένα αστέρι Μισελέν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πολλοί θα το θέλανε. Ναι, πολλοί πασχίζουν γι' αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που το έχουμε και το κρατάμε. Γιατί το αστέρι Μισελέν το κερδίζεις κάθε χρόνο. Δεν είναι που το πήραμε μια φορά και τελείωσε. Μπορεί να το χάσεις. Είναι όπως το πρωτάθλημα. Ναι. Κάθε χρόνο μπορεί να το παίρνεις. Και από τι εξαρτάται αν θα το πάρει ή αν θα το κρατήσει κάποιος? Από τους κριτές, από το πόσο καλό είναι το φαγητό σου. Θέλει σταθερότητα, θέλει συνέπεια. Και πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλό στο να διαχειρίζεις τα υλικά σου. Θέλει πολύ καλά υλικά η Μισελέν. Δεν έχει να κάνει με εξυπηρέτηση, δηλαδή είναι καθαρά γεύση. Καθαρά γεύση. Ειδικά το πρώτο αστέρι είναι καθαρά γεύση. Ούτε χώρο που λένε θέλει χώρο με ασημένια μαχαιροπύρνα, δεν έχει καμία σχέση. Η Μισελέν κοιτάζει κατά 90% το φαγητό. Άρα είναι και το πιο σωστό. Είναι και το πιο σωστό. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, γιατί πολλοί λένε, ξέρεις, οι βραβεύσεις είναι στημένες και έτσι. Η Μισελέν είναι ο μόνος θεσμός που όταν έρχεται ο κριτής να φάει, οι κριτές, γιατί έρχονται πολλές φορές το χρόνο, δεν τους ξέρεις, πληρώνουν, φεύγουν και απλά ανοίγεις τον οδηγό το Μάρτιο και λες, το πήρα, δεν το πήρα. Πολλές φορές ναι, αλλά πολλές φορές κάνεις λάθος. Μπορεί να κάνεις πολύ λάθος. Περνάνε υπέροχα. Λοιπόν, έχουμε δει πολλούς σεφ τελευταία να βγαίνουν από reality, να είναι κριτές, να έχουν άποψη. Θέλω να μου πεις τι κάνει σεφ ένα μάγειρα. Δηλαδή είναι όλοι μάγειρες και όλοι σεφ. Σημαίνει το ίδιο? Θα σας πω τώρα τι γίνεται. Ο σεφ στην ουσία τι είναι? Είναι ο υπεύθυνος μιας κουζίνας. Άρα τι θέλει? Θέλει να υπάρχει, να έχει γνώσεις, να έχει εξελιχθεί μες στον χρόνο, δηλαδή να έχει περάσει σχεδόν από όλα τα πόστα. Ποια είναι τα πόστα αυτά? Είναι μαθητής, κρύα κουζίνα, μετά από την κρύα κουζίνα πας ζεστή, πας αρχηγός της σάλτσας. Είναι πάρα πολλά τα πόστα. Το θέμα είναι. Πρέπει κάποιος λοιπόν να έχει περάσει από όλα. Να έχει περάσει από πολλά, να έχει τουλάχιστον μεγάλη εμπειρία και να καταλαβαίνει. Να είναι πάρα πολύ συνεπή στη διαχείριση με το προσωπικό, να μην εμπαθείς. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι στο να είσαι υπεύθυνος σε μια κουζίνα, να έχεις άποψη
μαγειρική και όχι μόνο αυτό να έχεις άποψη, αλλά να είσαι και πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, παράδειγμα, βλέπω τώρα σήμερα, ξέρω εγώ, παιδάκια που τελειώνουν τη σχολή 20 χρονών, 22 είναι σε πεντάστερο. Αυτό είναι αδιανόητο. Δύο χρόνια δηλαδή δεν έχεις το χρόνο για να μάθεις ορισμένα πράγματα. Θέλεις εμπειρία, πρέπει να δουλέψεις μαζί με άλλους ανθρώπους, να δεις, να ανοίξεις το οπτικό σου πεδίο, να καταλάβεις πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να γίνεις πάρα πολύ καλό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εκτός και σε ιδιοφία. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι εξαιρέσεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Θέλω να μου πεις, αν είναι επικερδές να έχει κάποιος ένα εστιατόριο. Καθόλου, πίστεψέ με. Είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω το χρόνο που χρειάζεται για να είσαι μέσα στο εστιατόριό σου και τα χρήματα που κερδίζεις, θεωρώ είναι η δουλειά που δεν θα ξέρει ποτέ να κάνει κανείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οικονομήσεις σήμερα από το εστιατόριο. Δηλαδή, αυτό που βγάζεις, αν πάει καλά, είναι ένα καλό μεροκάματο, τίποτε παραπάνω. Και χάνεις σε πολλά άλλα πράγματα όταν οι άλλοι γιορτάζουν, εσύ δουλεύεις. Βέβαια, στις μεγαλύτερες γιορτές. Αυτό. Απλά είναι ένα είδος, πώς να το πω, μια αρρώστια που έχουν είναι οι εστιατόρες. Ναι, είναι δημιουργικό ναι, και γι' αυτό. Εσύ πόσα εστιατόρια έχεις αυτή τη στιγμή? Εγώ δικά μου έχω δύο. Το εστιατόριο στην Κέρκυρα και το εστιατόριο στην Αθήνα. Από εκεί πέρα έχω πάρα πολλές συνεργασίες. Έχω τη Σαντορίνη της Σελήνη που είναι και αυτό γράφει το όνομά μου. Έχουμε άλλα ένα στη Μύκονο που είναι Μποτρίνης φέτος και στην Σαντορίνη πάλι Μποτρίνης. Έχουμε αρκετά. Και το όραμα ποιο είναι? Το όραμα ποιο είναι? Το όραμα να είμαστε καλά και να πηγαίνουν καλά τα πράγματα που πάνε τώρα. Δηλαδή δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, να έχουμε το αστέρι, να καλυτερεύουμε. Να έχουμε καινούριους συνεργάτες κάθε χρόνο και ποιος ξέρει να ανοίξουμε και ένα εστιατόριο στο εξωτερικό κάποια στιγμή. Έτσι, το εύχομαι. Και με την τηλεόραση? Τηλεόραση, ετοιμαζόμαστε, κάτι θα γίνει. Δηλαδή? Δεν μπορώ να σας πω, αλλά ετοιμαζόμαστε. Κάτι μικρό δώσε μας. Κάτι μικρό, τώρα, Οκτωβριάτικα θα δούμε. Θα δούμε εκπομπή κανονικά? Μάλλον θα δούμε, ναι. Τέλεια, μας έχει λείψει πολύ. Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Είναι πολύ έντονη η κατάσταση μέσα σε μία κουζίνα. Ναι, είναι έντονη. Πώς χαλαρώνεις μετά? Δηλαδή μετά από ένα τέτοιο που είναι και το βράδυ, πολλές φορές οι βραδινές. Τίποτα. Πας σπίτι σου, κάνεις ένα μπάνιο, ηρεμείς, διαβάζεις ένα βιβλίο, ακούς λίγη μουσική. Το θέμα είναι ότι η δουλειά να σταματάει στην κουζίνα, να μην την πιέρνεις σπίτι. Δηλαδή. Το έχεις καταφέρει αυτό? Βέβαια, πρέπει να το καταφέρεις οπωσδήποτε. Δεν μπορείς να παίρνεις τη δουλειά σπίτι. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς ένα εστιατόριο. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τους πελάτες. Γιατί ο πελάτης είναι αυτός που πληρώνει γενικά τα πάντα. Αν έχεις ένα πελάτη ευχαριστημένο και έρχεται συνέχεια, δουλεύει και το εστιατόριο καλά. Τα μεγάλα εστιατόρια τα κάνουν μεγάλοι πελάτες. Έτσι είναι, ναι, πραγματικά. Και εμείς οι μάγειρες γενικά και οι εστιατόρες, βάζω τον εαυτό μου σαν εστιατόρα, δεν τον βάζω σαν μάγειρα, γιατί είναι πολύ εύκολο να λέω ότι είμαι μάγειρας, ενώ μάγειρας είναι κάποιος που μπορεί να δουλέψει μέσα σε μια κουζίνα, αλλά να πληρώνεται από κάποιον άλλον. Εγώ δυστυχώς κάθε μήνα πρέπει να πληρώσω το προσωπικό, να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις, αλλά είμαι σεφ ιδιοκτήτης. Είμαστε έμποροι ευχαρίστησης. Στην Ελλάδα είμαστε καλοί πελάτες? Εν μέρη ναι. Δηλαδή, ξέρουμε να τρώμε οι Έλληνες? Ξέρουμε γιατί σπίτι μαγειρεύουν πολλοί οικογένειες, έτσι, ακόμη μαγειρεύουν. Από εκεί πέρα είμαστε και λίγο εμπαθείς πολλές φορές. Γιατί τώρα βλέπουμε τηλεόραση που είναι πολλές εκπομπές μαγειρικής, όλοι έχουμε άποψη. Το θέμα είναι να είμαστε πάντα σωστοί στην κριτική. Δηλαδή, προτιμώ κάποιος να έρθει στο εστιατόριο να φάει, να μην φάει καλά και να πιάσει τον υπεύθυνο ή εμένα αν είμαι εκεί, να πει κάτι αυτό το πράγμα είναι λάθος, να μην το πληρώσει. Να το ξαναφτιάξουμε αν γίνεται, από το να φύγει και να πει όλα πολύ καλά και να. Το μάθεις μετά και να πήξες κάτι αυτό δεν πέρασε καλά. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο λάθος που κάνουμε σαν Έλληνες. Ναι. Ενώ στο εξωτερικό, όταν πηγαίνεις, πολλές φορές αφανώς και σου λένε πάρε το πίσω, το οποίο δεν μου αρέσει. Δικαιωματικό δεν είναι? Εντάξει, το πληρώνεις. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μου είναι πολύ δύσκολο να το κάνω. Νομίζω ότι προσβάλλω πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν μπορώ. Είναι επιπροσβλητικό να το μάθει ο άλλος μετά. Γιατί δεν το βοηθάς να πάει μπροστά. Δηλαδή, και εμένα μου έχει συμβεί και σε πολλές φορές στο εστιατόριο να έρθει πελάτη να πω παιδιά πώς είναι το φαγητό. Α, εξαιρετικό. Και μετά να μάθω ότι ξέρει κάτι αυτό και δεν του άρεσε το ψάρι. Ωραία, πες το και τη στιγμή να δούμε. Πού είναι το πρόβλημα να το φτιάξουμε. Ναι, αυτό είναι δηλαδή δεν βοηθάει το εστιατόριο να πάει μπροστά. Και αυτό ναι. Δείχνει ένα πράγμα. Δείχνει δηλαδή μια δειλία. Αν έχεις ναι. Κάτι να πεις, πες το. Καλά, δεν είμαστε όλοι όμως έκτακτοι. Το ξέρω και δεν είναι θέμα. Ο πελάτης όμως από τη στιγμή που πληρώνει έχει δικαίωμα. Αν πας να αγοράσει ένα πουκάμισο. Και όταν πας στο ταμείο, το πουκάμισο είναι σχισμένο, τι θα κάνεις. Θα το πεις, θα το πάρεις, θα το αγοράσεις. Όχι. Άρα το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το ίδιο παντού και αυτό μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Σωστά. Με λίγο ευγένεια. Με λίγο ευγένεια είναι το πάνω. Όχι τα βρυσίδια. Λοιπόν, Έκτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ. Εύχομαι 3 αστέρια Μισελέν. Εύχομαι εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Ας πάρουμε πρώτα το δεύτερο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και εμείς θα περάσουμε σε ζαφύρια, σε διαμάντια, σε ρουμπίνια, να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά και πώς θα μας επηρεάσουν στην ψυχολογία μας. Θα μας τα πει όλα όμως η Ζηνοβία Πατεράκη. Ζιζί μου, γεια σου! Καλώς όρισες! Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου Γιούλη. Πώς είσαι?
Πάρα πολύ καλά. Τέλεια, τέλεια. Και τι ωραίο μας έχεις φέρει σήμερα. Βλέπω ωραία πράγματα και εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ημιπολίτιμους και πολύτιμους λίθους. Ναι. Και πώς αυτοί φορώντας τους επηρεάζουν τη διάθεσή μας, τη ζωή μας, ίσως και την υγεία μας μερικές φορές. Είναι η γνωστή κρυσταλλοθεραπεία? Είναι η γνωστή κρυσταλλοθεραπεία, μόνο που εμείς σήμερα, επειδή η εκπομπή μας είναι πολύ ιδιαίτερη, την προσεγγίζουμε από τα κοσμήματα που μπορεί μια γυναίκα ή ένας άντρας να φοράει πάνω του. Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί κάποιες γυναίκες το έχουν στο μυαλό τους σαν τους κρύσταλλους, τους οποίους μπορεί να μην τους αρέσουν πάρα πολύ, άρα νομίζουν ότι δεν τους επηρεάζει. Κι όμως είναι όλα τα κοσμήματα που έχουν πάνω λίθους που μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία μας, σωστά? Σωστά. Και αυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα ακόμα, όπου οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν κοσμήματα, οι Ρωμαίοι, ο βασιλιάς Σολομώντας είχε στη σφραγίδα του συγκεκριμένους πολύτιμους λίθους, στη θρησκεία αναφέρονται και μάλιστα οι αρχαίοι Έλληνες, και ειδικά ο Πλάτων, είχε εξηγήσει και για τα πλατωνικά στερεά και είχε εξηγήσει πώς τα 5 πλατωνικά στερεά, που είναι 5 πολύεδρα σχήματα, που θα αναφερθούμε ίσως σε άλλη εκπομπή γι' αυτό, ναι, εμπεριέχονται σαν δομή μέσα σε όλους τους λίθους. Οπότε φορώντας τους επηρεάζεται και το σώμα μας από αυτή την ενέργεια που βγάζουν αυτά τα σχήματα. Ίσως γι' αυτό και οι γυναίκες και οι άντρες αγαπάμε τόσο πολύ τους λίθους. Σίγουρα, γιατί μας κάνουν να νιώθουμε πιο όμορφα. Εκτός των άλλων, είναι και μια επένδυση. Μην ξεχνάμε ότι κάθε πολύτιμος λίθος είναι μια επένδυση που μέσα στα χρόνια αξίζει κάποιος να βάλει κάποια χρήματα εκεί, γιατί δεν χάνουν την αξία τους, δεν ξεθοριάζουν, δεν χαλάνε, δεν καταστρέφονται, αν τους φροντίσουμε βέβαια με τον κατάλληλο τρόπο. Ωραία. Πες μας λοιπόν, τι λίθους διαλέγουμε ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας? Να πω καταρχήν ότι ό,τι κοσμήματα δείξουμε είναι από την προσωπική μας συλλογή, οπότε ναι, ναι, είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ένα σμαράγδι, εντυμένο γύρω-γύρω με διαμάντια. Ναι. Το σμαράγδι λοιπόν έχει πράσινο χρώμα. Και το πράσινο χρώμα συνδέεται με τη χαρά, την αγάπη, την ελπίδα, την αυθονία. Οπότε το σμαράγδι πάντα μας συνδέει με αυτές τις ποιότητες. Λοιπόν, να μιλήσουμε για έναν άλλον λίθο, ο οποίος είναι πολύτιμος και ημιπολίτιμος, που είναι ο αμέθιστος. Εδώ είναι ένας αμέθιστος, είναι οικογενειακό κοιμήλιο, είναι σε πολύ ανοιχτό χρώμα. Το μοβ χρώμα είναι το χρώμα της ηρεμίας, το χρώμα της γαλήνης, οπότε μας βοηθάει και σε αυτό. Να δείξω επίσης, μια που μιλάμε για γαλήνη, και ένα υπέροχο κόσμημα, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό είναι μια ακουαμαρίνα, η οποία είναι μπλε, ανοιχτό μπλε γαλάζιο. Αυτό είναι ένα κόσμημα πολύ ιδιαίτερο, το έχουν όταν κάνει δώρο. Όταν κόβεται έτσι ένα κόσμημα, νομίζω ότι γυαλίζει περισσότερο, σωστά? Γυαλίζει περισσότερο και αποκτά και περισσότερες ιδιότητες. Mm-hmm. Γιατί καθρεφτίζει σε πάρα πολλές πλευρές και αντανακλά και δέχεται από το περιβάλλον φως, άρα και ενέργεια. Ωραίο. Ναι, οπότε επίσης εδώ είναι ο ρόζο χαλαζίας, που αυτός είναι ημιπολίτιμος λίθος, αλλά και αυτός είναι κομμένος με ένα ιδιαίτερο τρόπο και είναι ντυμένος με χρυσό και με ασήμι. Οπότε ουσιαστικά βλέπουμε ότι παίρνει μια ιδιαίτερη ομορφιά, έτσι όπως είναι κομμένος. Ναι, πραγματικά γυαλίζει περισσότερο και είναι πολύ ωραίο χρώμα. Ναι, και είναι πανέμορφο. Και αυτό είναι για την αγάπη, για την ηρεμία. Το ροζ δηλαδή γενικά μας συνδέει με τη χαρά και τη γλυκιά αγάπη, πολύ ουσιαστικά. Ήθελα να πω λοιπόν για το διαμάντι, ότι το διαμάντι είναι ο μόνος πολύτιμος λίθος που είναι μόνο άνθρακας. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Είναι δηλαδή ιδιαίτερο. Δεν προέρχεται από υλικά της γης που έχουν που μπει μέσα. Να έχει γίνει μίξη. Είναι ο μόνος καθαρός πολύτιμος λίθος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό και τόσο ακριβό. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβό. Γι' αυτό είναι και το πιο σκληρό υλικό, ο πιο σκληρός λίθος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Εδώ επίσης είναι τα ζαφύρια, τα οποία ζαφύρια μπορούν να έχουν διαφορετικό χρώμα. Αυτά είναι λευκά ζαφύρια, που και αυτά υπάρχουν σε διάφορα χρώματα. Τώρα, αυτό είναι και χρυμπάρι. Και αυτό είναι, αυτό. Ναι, είναι εκπληκτικό. Αυτό είναι και χρυμπάρι, το οποίο έχει μέσα. Είναι επίσης ένας, θεωρείται, πολύτιμος λίθος, αλλά και αυτός προέρχεται από το ρετσίνι, ουσιαστικά κάποιων δέντρων. Και χρυμπάρι λοιπόν έχει δύναμη, γιατί μας δίνει χαρά, μας δίνει αυθονία. Είναι ένας λίθος που προέρχεται και αυτός έτσι, σχετίζεται με την αυθονία. Και προέρχεται από διάφορα μέρη της γης. Θέλω να μου πεις γι' αυτό εδώ. Αυτό το μαγικό. Τόσο όμορφο,
Στην κίνηση πάνω αλλάζει. Αλλάζει. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς λίθους που αλλάζουν στην κίνηση με τα νερά, σύμφωνα με τα νερά και τα συστατικά που έχουν μέσα, τα στοιχεία που έχουν μέσα τους. Αυτό είναι λοιπόν το μάτι της τίγρης. Το μάτι της τίγρης ονομάστηκε έτσι γιατί ακριβώς μοιάζει με το μάτι της τίγρης, το οποίο το έχουμε δει να υπάρχει σε πολύ φτηνά κοσμήματα, αλλά και σε πανάκριβα κοσμήματα δεμένα με χρυσό, διαμάντια, πριγιάν γύρω-γύρω. Άρα είναι διαφορετική ποιότητα. Είναι διαφορετική ποιότητα. Η ποιότητα παίζει ρόλο στα πάντα. Και επίσης κυκλοφορούν και πολλές απομιμήσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μέθοδοι να μάθεις αν οι κρύσταλλοι είναι αληθινοί ή όχι. Mm. Το πρώτο απ' όλα που θα πούμε και το πιο απλό είναι να τους πιάσεις και να είναι κρύοι. Δηλαδή η θερμοκρασία τους να είναι κρύα και όχι ζεστή. Για πες μου γι' αυτό. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα χρώμα που βλέπουμε πολύ συχνά. Αυτό λοιπόν είναι τυρκουάζ. Mm-hmm. Το τυρκουάζ στην αρχαιότητα το δίναν στα μωρά όταν γεννιόντουσαν για να πάρουν τη μνήμη, λέει, από πού προήλθαν η ψυχή τους, γιατί πιστεύαν ότι η ψυχή προέρχεται από άλλες ζωές πριν. Οπότε τους δίναν τυρκουάζ για να θυμηθούν από πού προέρχονται. Τώρα που το λες, σε πολλά κοσμήματα που είναι για τα νεογνά έχουν λίγο τυρκουάζ πάνω. Είναι αυτή η ιστορία, η πανάρχια ιστορία, γι' αυτό το λόγο. Το τυρκουάζ και αυτό υπάρχει σε πολλές ποιότητες. Να πούμε ότι οι μπλε χάντρες είναι σκόνη τυρκουάζ που την έχουν διαμορφώσει και την έχουν κάνει στρογγυλή, ενώ τα άλλα είναι ακατέργαστα κομμάτια που έχουν δουλευτεί με τροχό. Αποδυναμώνονται οι λίθοι όταν τους κάνουμε σκόνη και μετά τους ενώνουμε, οπότε προτιμούμε να έχουμε κομμάτια τόφια. Να πω επίσης και για το εκπληκτικό σου δαχτυλίδι το άλλο που είναι λάπις λάζουλι. Για πες μου γι' αυτό. Ο λάπις λάζουλι είναι μπλε, απευθύνεται στο κέντρο του λαιμού, έχει να κάνει και αυτός με την αυθονία, έχει να κάνει με το πώς μπορώ να μιλάω και να εκφράζω το λόγο μου με ορθό τρόπο. Και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι βάζαν παντού λάπι λάζουλι σε όλα τους, και στα νεκρικά αντικείμενα, αλλά και στα κοσμήματα που φορούσαν οι βασιλιάδες και οι φαραώ. Μάλιστα. Είναι αλήθεια, πέτρα. Το έχω πάρει από Αίγυπτο κι εγώ. Αυτό. Και το έχω για αγούρι μου. Και έχουν την καλύτερη ποιότητα, βλέπεις. Άρα κάθε λίθος, κάθε πολύτιμος λίθος που φοράμε, μας επηρεάζει σε ένα τομέα της ζωής μας. Πώς θα μπορούσαν να μας επηρεάσουν αρνητικά, αν δεν είναι καθαρή, έχει σημασία. Οκ. Okay. Αν δεν είναι καθαρή, κοίταξε. Αν ένας κρύσταλλος δεν είναι καθαρός, πέφτει και σπάει. Πολλές φορές τα κοσμήματα μπορεί να μας πέσουν από το χέρι μας. Ουσιαστικά πάνε πάλι πίσω στη γη, όπου στη γη, αν πούμε ότι πιστεύουμε σε όλες αυτές τις ενέργειες, καθαρίζονται και αποφορτίζονται. Οπότε η πιο εύκολη τεχνική είναι να τους κλείνω με νερό, ή αν νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, τον αφήνω σε μια γλάστρα ή στο χώμα, ή τον πλένω με νερό της βρύσης. Μάλιστα, και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, ό,τι και αν φορέσουμε, θα μας επηρεάζει θετικά. Μας θετικά, δεν υπάρχουν αρνητικά. Απλά γενικά φοράμε οι μαύρες πέτρες. Mm-hmm. Αποφεύγουμε να φοράμε μαύρες πέτρες στο λαιμό και στα αυτιά μας. Mm-hmm. Γιατί το μαύρο και σαν χρώμα, μέσα από τη χρωματολογία, απορροφά ζέστη. Καταρχήν το μαύρο χρώμα, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Άρα και οι μαύροι λίθοι απορροφούν οποιαδήποτε ενέργεια υπάρχει πάνε στο μαύρο χρώμα. Και αποφεύγουμε να φοράμε εδώ στο λαιμό μαύρα χρώματα. Και στην κρυσταλλοθεραπεία δηλαδή, οι σκούροι λίθοι μπαίνουν προς τα κάτω. Μάλιστα. Θα τα προσέξουμε όλα αυτά που μας είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Ζιζή. Και εσείς μείνετε κοντά μας. Σε λίγο επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε για μόδα. Μαζί μου έχω τη Μαρίνα Κουζούλογλου. Καλώς όρισες, Μαρίνα. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι σήμερα? Πολύ καλά. Είσαι έτοιμη για να ακούσεις? Βεβαίως. Γιατί θα σε πάω σε μία συνέντευξη με τον Ιάσονα Τσιτσίκο, ο οποίος πηγαίνοντας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της μόδας, δηλαδή Μιλάνο, Παρίσι, Λονδίνο, και παρακολουθώντας όλα τα catwalks, μας έφερε νέα. Πάμε να τα δούμε. Βεβαίως. Ενώ θεωρητικά είμαστε στην εποχή της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας, θα παρατήρησες κι εσύ ότι όλο και πιο πολύ ο κόσμος μοιάζει μεταξύ του, γιατί παρασύρεται πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όσα trend κι αν υπάρχουν, που σαφώς και τα υιοθετούμε και όλοι τα υιοθετούμε και πρέπει και να τα υιοθετούμε, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι που και μας κάνει και εμάς τους ίδιους όλους χαρούμενους και για να αλλάζουμε, θα πρέπει όμως πάντα να τα προσαρμόζουμε κοντά σε εμάς, κοντά στο σωματότυπό μας. Ιάσονα, θέλω να μου πεις τι είδες να ξεχωρίζεις τις εβδομάδες μόδας που έγιναν σε Παρίσι, Μιλάνο, Λονδίνο. Γενικώς θα μπούμε σε όλο το φάσμα του φούξια, το φάσμα της ματζέντας. Βασικά φέτος το καλοκαίρι θέλουμε λίγο λάμψη, θέλουμε χρώμα. Έχουμε ανάγκη από λίγη χαρά και αυτό το είδαμε σε όλες τις επιδείξεις του και στο Fashion Week του Μιλάνου και του Παρουσιού.
με ελάχιστες εξαιρέσεις από αυτούς που πατροπαράδοτα έχουν μαύρο, δηλαδή όπως είναι ο Yves Saint Laurent, οι Σκιαπαρέλη που εκ των πραγμάτων παίζουν με πιο dark χρώματα. Από εκεί και πέρα θέλουμε χρώμα, ξανά επανεμφάνιση και του lime και του pink fluo, όπου είναι λίγο μία αντίθεση. Νομίζω ότι αυτό το κάνουν πιο πολύ γιατί θέλουν μέσα στο χειμώνα ακόμα μεγαλύτερη έκρηξη χρώματος. Ποια είναι τα χρώματα και οι υφές που θα δούμε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 23, τι θα φορέσουν οι γυναίκες? Στην Ελλάδα πάντα προτιμούμε πιο ανάλαφα πράγματα, προτιμούμε πιο πολύ τις ποπλίνες, προτιμούμε τη βισκόζη, οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολα για τα δικά μας δεδομένα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται, θα δούμε επανεμφάνιση σε ψάθα, σε πλαστικοποιημένα υλικά. Ήδη είδαμε επανεμφάνιση λίγο, ας το πούμε λίγο πιο απλά, σε κάποια που θυμίζουν λίγο σαν χόρτο, αλλά σε πλαστικοποιημένη εκδοχή. Ποια είναι τα prints της άνοιξης του 23 και πώς θα τα συνδυάσουμε μεταξύ τους? Τα prints σταθερά τα τελευταία χρόνια παραμένουν πρώτα με τα floral να υπερισχύουν, απλά φέτος θα τα δούμε σε πιο παστέλ τόνους. Τώρα θα είναι λίγο πιο soft, πιο παστέλ, δηλαδή αυτό και θα κυριαρχήσει λίγο το βεραμάνι, το aqua, εξαρτάται ο καθένας πώς θέλει να το πει, και θα κάνει και την επανεμφάνισή του λίγο το mauve σταδιακά, το οποίο είναι στην ουσία μία αρχή για το τι θα δούμε τον επόμενο χειμώνα. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι λίγο πιο ρομαντικό, εξού και επανεμφανίζονται και οι δαντέλες. Δηλαδή θα δούμε και πριν τα οποία τα τελειώματά τους θα έχουν γαλλικές δαντέλες. Θα δούμε επανεμφάνιση κυπούρ δαντέλας που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Όλο αυτό έχει να κάνει με την θηλυκότητα. Το νούμερο ένα trend αυτού του καλοκαιριού είναι τα cut out, είτε σε σακάκια, είτε σε φορέματα, σε παντελόνια. Παντού βλέπουμε κοψίματα, βλέπουμε διαφάνειες, βλέπουμε πολύ έντονα crop top. Βασικά βλέπουμε μια έκρηξη θηλυκότητας ξανά μετά από καιρό. Το cargo trend, ένα trend έντονο που θα το δούμε πολύ να φορεθεί, και όχι μόνο σε παντελόνια, αλλά και σε φούστα και σε ολόσωμη. Πώς μπορούμε αλλιώς να το συνδυάσουμε, θα φορεθεί και για καλό? Επειδή θα μπούμε στα 90's 2000 και ήταν μια δεκαετία που κυριάρχησε το τζιν σε όλες τις εκδοχές. Οπότε λοιπόν όλο αυτό ξεκινάει από εκεί, εξού και φέτος γίνεται, ήδη μάλλον έχει ήδη γίνει trend, οι ολόσωμες, οι φόρμες, οι φόρμες, οι cargo, τις οποίες όμως τις βλέπουμε και σε άλλα υφάσματα, τις βλέπουμε είτε σε footer, τις βλέπουμε σε τζιν, τις βλέπουμε σε πιο καλά υφάσματα όπως είναι η βισκόζη, όπως είναι τα κρέπ, και ξαφνικά θα δούμε το cargo πέρα από τζιν, θα το δούμε και σε άλλα υφάσματα. Οπότε καλό είναι να αρχίσουμε να επενδύουμε στα cargo. Το νούμερο ένα επίσης μετά τα cargo trend είναι τα κουστούμια. Εξού και βλέπουμε πάρα πολύ σακάκι, θα δούμε πάρα πολύ καμπαρντίνα. Και επανέρχεται το crop top, το οποίο όμως πλέον, το crop top όσο αφορά τα σακάκια, έτσι. Γι' αυτό και θα το δούμε όμως φορεμένο από jean, θα το δούμε σαν κουστούμι, θα το δούμε πάνω από βραδινά φορέματα, σε κάποιους οίκους ή σε κάποιους άλλους θα δούμε oversize σακάκια πάνω από βραδινές τουαλέτες. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι κάνει μια πολύ δυναμική επαναφορά το επανφόρε. Άλλο ένα trend που είναι έτσι κάπως ιδιαίτερο είναι η φούστα πάνω από το πατελόνι. Θα το τολμήσουν οι Ελληνίδες? Επίσης θα μάθει η γυναίκα να ξαναφοράει πάρα μα πάρα πολύ φούστα. Απλά θα δούμε όλα τα μήκη, όλα τα στυλ. Επαναφέρονται πάρα πολύ τα μίνι, επαναφέρονται πάρα πολύ οι φούστες που θυμίζουν πάρα πολύ 90's, γιατί θέλουμε και τα γέρ ξανά, οπότε επανερχόμαστε και στο θέμα με τα σακάκια. Η φούστα γενικά, η πλισέ και η λίγο η πιο σκοτσέζικη, να το πούμε λίγο έτσι, η οποία είναι λίγο λοξή, γι' αυτό επανέρχεται και φοριέται πάνω από τα παντελόνια. Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις φοριέται με πολύ φαρδιές παντελόνες και πλισέ από πάνω. Οπότε είναι ένα περίεργο μίξ το οποίο νομίζω θα το δούμε πιο πολύ στα fashion show ή στο δρόμο του Fashion Week παρά τόσο έξω. Ποιες είναι οι τσάντες της χρονιάς και τα υπόλοιπα αξεσουάρ δηλαδή?
τσάντα, ένα μεγάλο κεφάλαιο πάντα στην καρδαρόμπα της γυναίκας. Νομίζω ότι όσες και να έχει δεν θα τις φτάσουν ποτέ. Και είναι κάτι που το έχουν καταλάβει οι σχεδιαστές. Οπότε λοιπόν γι' αυτό ξαφνικά επανέρχονται, φεύγουν πράγματα. Φεύγουμε λοιπόν πλέον από τις πολύ μεγάλες τσάντες και πάμε σε πάρα πολύ petit κομμάτια, το οποίο όμως, επειδή δεν χωράνε τίποτα, θα δούμε θήκες κινητού, τσάντες, τσαντάκια. Οπότε λοιπόν μια γυναίκα θα τη δούμε να κυκλοφορεί με πάρα πολλά items πάνω της. Και θα δούμε μια επαναφορά της χόμπο, της τσάντας δηλαδή που κρέμεται ξανά στο νόμο, αλλά σε πιο καινούριες εκδοχές. Είτε πολύ πιο σκληρή, η οποία θα θυμίζει λίγο ημισέλινο στην ουσία, το οποίο πάλι όμως θα έχει αρκετές κρεμάσεις, δηλαδή θα έχει δύο και τρεις στις περισσότερες φορές αλυσίδες, είτε ως crossbody, είτε για τον ώμο, είτε οτιδήποτε, ή μετά σε πάρα πολύ μαλακές εκδοχές, ώστε να μπορεί να παίρνει την φόρμα του σώματος και η τσάντα. Επίσης ένα ωραίο trend είναι ότι επανέρχονται τα κοσμήματα και για καλοκαίρι επανέρχονται τα ογκώδη κοσμήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις λίγο τα πιο ethnic, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως λίγο τα πιο luxury. Πέτρες πάρα πολύ, λάμψεις πάρα πολύ. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι και οι μεγάλοι οίκοι κάνουν focus ξανά στα κοσμήματα και στα αληθινά κοσμήματα. Και ξαφνικά βλέπουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα δούμε τα 90s, ξανά, ότι με πολύ βραδινά ρούχα, δηλαδή με παγέτες, με πέρλες, με κεντήματα, που τα τελευταία χρόνια δεν φοράγαμε κοσμήματα, βλέπουμε επανεμφάνιση των κοσμημάτων, ακόμα και με πολύ βαριά ρούχα. Θα ξαναδούμε λοιπόν σε πολλούς οίκους ξανά σκουλαρίκια, κολιέ, βραχιόλια, λίγο να λειτουργούν σαν σετ. Ποια είναι τα παπούτσια της σεζόν που πρέπει να έχει μια γυναίκα για να δημιουργήσει τα κατάλληλα outfits? Εδώ νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη και η πιο πονεμένη ιστορία πλέον της γυναίκας, ειδικά από την εποχή του COVID. Έγινε trend τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ το sneakers σε όλες τις μορφές, είτε το πιο angle, είτε το πιο ίσιο, είτε το πιο κεντυμένο, το είδαμε σε όλες τις εκδοχές, από το βραδινό μέχρι βραδινό είδαμε να φοριέται με sneakers. Τώρα λοιπόν προσπαθούν να φύγουν όλοι και από αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και κάνουν επανεμφάνιση οι πλατφόρμες, οι μπότες για τον επόμενο χειμώνα. Βλέπουμε πάρα πολύ έντονα μιούλς, βλέπουμε πολλά χοντρά τακούνια, γιατί είναι ένας τρόπος η γυναίκα να μπορέσει να ξαναφορέσει τα τακούνια της, να φορέσει ξανά τα παπούτσια της και να ξαναβρει και την φιλικότητά της. Γι' αυτό και πλέον ξαναβλέπουμε και καμπάνες στα τζιν, για να μπορέσει να φύγει η μόδα του sneakers, η καμπάνα θέλει χοντρό τακούνι. Άρα εκ των πραγμάτων θα αναγκάσουν τις γυναίκες να ξανανεύουν ψηλά. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε λοιπόν ο Ιάσονας. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, ξεκινώντας από τα χρώματα, τις υφές και τα print της Άνοιξης. Mm-hmm. Τι θα δούμε? Ναι, βεβαίως. Φέτος λοιπόν μιλάμε για ένα πραγματικά πολύχρωμο καλοκαίρι και Άνοιξη. Έχουμε πάρα πολύ χρώμα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο. Έχουμε χρώματα τα οποία είναι έτσι δυναμικά και ζωντανά. Το κόκκινο, νομίζω ναι, ότι ναι, σήμερα, ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά. Έχουμε λοιπόν κόκκινο, έχουμε πορτοκαλί, έχουμε κίτρινο, έχουμε επίσης... Ροζ, φουξία. Τι γίνεται με αυτό το ροζ? Ναι, ναι. Από τις Μπάρμπι το ροζ μέχρι ματζέντα, από το κατακαλό καιρό μέχρι το χειμώνα, όλες φοράνε ροζ και στο κόκκινο χαλί παντού. Ναι, ναι, είναι μια μεγάλη τάση που όντως έχει ξεκινήσει από το χειμώνα και βλέπουμε ότι περνάει και την άνοιξη στο καλοκαίρι. Αλλά μιλάμε και για πιο ήπια, ας πούμε, χρώματα, πιο κλασικά, ίσως το καφέ, το χακί, το χρώμα της βανίλιας. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει αυτό mm-hmm. που λες τώρα? Νομίζω ότι είναι τάση τα παστέλ για άλλη μια φορά, mm-hmm. αλλά πλέον άλλαξαν τα παστέλ και έγιναν λίγο διαφορετικά. Πήγαν δηλαδή το χακί παστέλ, το άκουα παστέλ,
Το βανίλια που λες και εσύ, δηλαδή δεν είναι πλέον τα κλασικά παστέλ, ροζ, κίτρινο. Mm-hmm. Αυτά τα έχουμε στα έντονα και όλα τα υπόλοιπα σαν να έγιναν λίγο πιο απαλά. Όντως, όπως και το μοβ σε mm-hmm. παστέλ. Γενικά είναι αυτό το ρομαντικό ύφος και γενικά αυτό το ανάλαφρο που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Άρα να μην φοβηθούμε το χρώμα. Όχι, εννοείται ότι δεν πρέπει να το φοβηθούμε το χρώμα και πρέπει να το επιλέξουμε. Και να τα συνδυάζουμε και μεταξύ τους. Εννοείται πάντα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε κυρίως επειδή το χρώμα έχει συνδεθεί προς τους καλοκαιρινούς μήνες. Το κάνουμε τότε, ξεκινάμε και αρχίζουμε και κάνουμε πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ένα χρώμα ή ένα συνδυασμός χρωμάτων δεν μπορεί να γίνει και το χειμώνα. Mm-hmm. Φτάνει βέβαια να ξέρουμε τον τρόπο που θα το κάνουμε για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Πες μας λίγο γι' αυτό. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος. Ένας τρόπος είναι να συνδυάσουμε χρώματα μονοχρωματικά, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα μονοχρωματικό σύνολο όπως αυτό το πολύ ωραίο κόκκινο που φοράς σήμερα. Αυτό, ναι, είναι πολύ safe να πούμε στον κόσμο, mm-hmm. γιατί δεν κάνεις κάτι λάθος. Δεν υπάρχει κάτι που να σε προβληματίσει. Έτσι ακριβώς. Ακολουθείς μία γραμμή, μία απόχρωση, αλλά να πούμε ότι μπορείς να δημιουργήσεις και ένα μονοχρωματικό σύνολο, όχι με τις ίδιες απόχρωσης χρώμα, αλλά παίζοντας και με τις αποχρώσεις. Δηλαδή mm-hmm. θα μπορούσες να έχεις συνδυάσει ένα σκούρο κόκκινο με ένα πιο ανοιχτό κόκκινο. Ναι, να παίξεις με τους τόνους. Mm-hmm. Και με μία τρίτη απόχρωση σε κόκκινο, ό,τι θες. Και τι γίνεται με τα prints που είναι επίσης ένα κομμάτι πολύ έντονο φέτος και τα συνδυάζουν και μεταξύ τους. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο να συνδυάσεις prints μεταξύ τους και τι πρέπει να προσέξουμε? Δύσκολο. Είναι και δύσκολο και εύκολο, θα έλεγα εγώ. Είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον και δίνει μια πολύ έτσι δυναμική εικόνα στον ντυσμό μας. Βγάζει ένα δυναμισμό πάρα πολύ όμορφο, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να το βλέπω και σε κάθε γυναίκα. Όχι αναγκαστικά σε συνδυασμό, μπορεί να επιλέξει και μεμονωμένα ένα print. Είναι όμως εύκολα παρεξηγήσιμο ότι κάποιος απλά έβαλε ό,τι βρήκε. Γιατί το να συνδυάσεις δύο print θέλει γνώσεις. Για πες μας ένα-δυο μυστικά που θα μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα. Ωραία. Να μην κάνουμε λάθος. Καλό είναι να ακολουθήσουμε ομοιομορφία, δηλαδή από τη στιγμή που θα επιλέξουμε ένα παστέλ print, να το συνδυάσουμε με ένα δεύτερο παστέλ print. Δηλαδή δύο φλωράν μαζί. Δύο φλωράν μαζί. Επίσης, άλλο ένα μυστικό που έχουμε να πούμε, έτσι ένα τύπο ωραίο που μπορούμε να δώσουμε όσο αφορά τα print, είναι ότι το background είναι πολύ σημαντικό. Τα συνδυάζουμε δύο print μεταξύ τους να έχουν ένα κοινό background. Αυτό μας βοηθάει περισσότερο στο ομοιόμορφο να μας φαίνεται στο μάτι πιο ενιαίο. Θα μπορεί να είναι ένα μικρό ή ένα μεγάλο print. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και έτσι ενδιαφέρον συνδυασμός. Και επίσης θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα print διαφορετικό, mm-hmm. το οποίο να είναι όμως ασπρόμαυρο. Και αυτό είναι λίγο safe. Ναι, είναι πολύ ωραίος και πολύ chic θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Γενικά το ασπρόμαυρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά ναι, είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Ο Ιάσονας μας είπε και για τις δαντέλες. Mm-hmm. Ποια είναι η γνώμη σου για τις δαντέλες γενικότερα? Οι δαντέλες είναι πραγματικά μία τάση η οποία όντως είχε πολύ καιρό να φανεί και εμφανίζεται και τώρα και μάλιστα το καλοκαίρι που το θεωρούμε έτσι και ένα ύφασμα θα λέγαμε, η δαντέλα το οποίο είναι και πιο χειμερινό. Είναι μία επιστροφή στη θηλυκότητα. Mm-hmm. Βλέπουμε τις γυναίκες φέτος το καλοκαίρι να είναι πιο σεξι. Ποιες άλλες τάσεις της μόδας θα το δηλώσουν αυτό? Νομίζω ότι αυτό που είναι πιο δημοφιλές και το έχουμε δει και πάρα πολύ, τόσο σε Όσκαρ, στο κόκκινο χαλί, σε μουσικά βραβεία, παντού, από πολλές celebrity πλέον να το υιοθετούν, είναι οι διαφάνειες. Η διαφάνεια είναι ένα πάρα πολύ ρομαντικό και σεξι ρούχο, το οποίο μπορούμε να το βρούμε σε τούλι, αλλά και σε διάφορες. Σε διάφορα άλλα υφάσματα. Και σε διάφορα χρώματα, είδαμε. Εννοείται. Και μπορούμε να το βρούμε από το πιο απλό, από μία μπλούζα, ένα top, που νομίζω ότι λίγο πολύ όλες το έχουμε μέσα στην καρνταρόπα μας, μέχρι ένα ολόκληρο φόρεμα. Εντάξει, εκεί θέλουμε μία ιδιαίτερη διαχείριση βέβαια, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Τα cut-outs, τα γνωστά. Εντάξει, αυτά τα αγαπώ και προσωπικά πάρα πολύ. Πάντα με εντυπωσιάζανε και τώρα δηλαδή είμαι τρελή με αυτά. Είναι πολύ όμορφα, είναι πολύ όμορφα, θηλυκά και το καλό είναι ότι πέρα από το φόρεμα που το είχαμε συνήθως συνδυάσει, το βλέπουμε και σε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Το σακάκι, ναι. Παραδείγματος χάρη. Ή σε ένα απλό τόπ. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ σύγχρονο. Πες μας για τα σακάκια και γενικότερα για τα πανωφόρια, καπαρντίνες.
όλα αυτά τα που ολοκληρώνουν ένα outfit. Για την άνοιξη, πώς θα είναι? Λοιπόν, είναι κοφτερά, θα λέγαμε μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, sharp, δεν ξέρω ακριβώς. Γεωμετρικά. Ναι, πάρα πολύ. Το κοστούμι είναι για άλλη μια φορά top. Ναι. Και νομίζω ότι μας έχει βολέψει και πάρα πολύ αυτή η τάση. Πάρα πολύ, γιατί το φοράς νομίζω φαίνεται. Και ξεχωριστά και μαζί και σε πολλά χρώματα πλέον. Πλέον, ναι, η γυναίκα απέκτησε στολή. Όσο αφορά τα πανωφόρια, πέρα από το κλασικό σακάκι, το οποίο έχουμε το blazer, που το συναντάμε βέβαια εννοείται σε πιο oversize γραμμές, αλλά και σε πιο στενές γραμμές, το jean, mm-hmm. που αναφέραμε και την προηγούμενη φορά, το οποίο είναι, εντάξει, top τάση πλέον, παντού jean, όπου και να γυρίσεις, βλέπεις. Και φυσικά έχουμε και άλλα υλικά να μπαίνουν στο παιχνίδι, όπως ας πούμε το δέρμα ή πλέον βλέπουμε τζιν καπαρτίνες. Πολύ εντυπωσιακό. Ναι, η καπαρτίνα πάντα πρωταγωνιστής της Άνοιξης και φέτος είναι, έχει άλλη μια φορά τη τιμητική της. Mm-hmm. Ή την κλασική πλέον καπαρτίνα που πλέον είναι πιο ανανεωμένη όσο αφορά τα πατρών της. Mm-hmm. Ναι, το βλέπουμε με πιέτες, το βλέπουμε σε τζιν που είπες και εσύ, το βλέπουμε σε πολλά χρώματα, mm-hmm. oversized. Πραγματικά έχει να διαλέξεις ό,τι θέλει μια γυναίκα. Και συνδυάζεται και με τα πάντα, το πιο σημαντικό μέσα στην τουλάχ. Τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω για τα ρούχα και μετά θα πάμε στα αξεσουάρ. Θέλω να μου πεις για τις φούστες που οι γυναίκες ή τις λατρεύουν, αλλά είναι λίγες αυτές, ή δεν τις έχουν καθόλου στην καθημερινότητά τους και το έχουν σαν ένα ρούχο που θα βάλουν μόνο αν ντυθούν πιο καλά, σε μια περίπτωση έτσι λίγο πιο βραδινή. Τι γίνεται τώρα φέτος με τις φούστες? Εντάξει, οι φούστες νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είχαν εξαφανιστεί από μπροστά μας για κάποιο λόγο. Μάλλον ο λόγος ξέρουμε ποιος ήταν. Ήταν πρακτικός. Γιατί ήμασταν μέσα στο σπίτι μας, άρα λοιπόν ένα παντελόνι σαφώς και βόλευε καλύτερα να το φοράμε και να κινηθούμε. Ναι, επιστρέφουν. Και δειλά-δειλά έστω, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ανανεωμένες όσο αφορά τα πατρών τους. Και εστιάζω κυρίως σε μία τάση η οποία έρχεται και βοηθάει πάρα πολύ εμάς τις γυναίκες, είναι έτσι και παιχνιδιάρικη. Αναφέρομαι στις ασύμμετρες φούστες, οι οποίες κολακεύουν τις περισσότερες σιλουέτες, mm-hmm. και έχουν και την τάση να μακραίνουν το πόδι. Και τι γίνεται με τις μίνι και τις μάξι, τελικά τι? Νομίζω ότι βολεύει τον καθένα βασικά, αλλά σίγουρα έχουμε απομακρυνθεί λίγο, έστω και τώρα προσωρινά, λίγο από τις μίνι, mm-hmm. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και έχουμε πάει πλέον στο μάξι, έχουμε πάει στη φούστα η οποία είναι μέχρι το γόνατο και από εκεί πέρα έχουμε το μάξι, που τη βλέπουμε πολύ συχνά σε τζιν βέβαια. Ναι, 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 πολύ μεγάλη τάση. Πάμε τώρα σε αξεσουάρ. Mm-hmm. Πες μας για τις ζώνες, που τα δύο τελευταία χρόνια έχουν πολύ έντονη παρουσία στο styling. Ναι, η ζώνη είναι ένα αξεσουάρ πάρα πολύ χρήσιμο για εμάς τις γυναίκες. Πραγματικά μας βοηθάει να αλλάξουμε πραγματικά ένα outfit, να το αναβαθμίσουμε, να το ανανεώσουμε, οτιδήποτε. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν μία ζώνη, έως πολλές. Πολλές ζώνες αλλάζουν πραγματικά και κάνουν ένα ρούχο να φαίνεται σε πολλές διαφορετικές βερσιόν του, σαν να είναι τελείως διαφορετικό το outfit. Ναι, βασικά η ζώνη, πέρα από την ομορφιά, νομίζω ότι έχει και πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα για μας. Γιατί όταν, ας πούμε, φοράμε ένα φαρδί ρούχο, το οποίο νιώθουμε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τη σιλουέτα μας, αμέσως το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι αυτό. Άρα, λοιπόν, έχει και βοηθητικό χαρακτήρα. Δίνει σιλουέτα, λοιπόν. Ναι. Πέρα από το να μας βοηθάει στο να αναβαθμίσουμε ή να διακοσμήσουμε λίγο περισσότερο το outfit μας. Και τι γίνεται με τα παπούτσια? Α, καλά, τα παπούτσια. Τα sneakers, τα αγαπημένα. Τι θα γίνει με αυτά? Έχουμε πάλι κάποια sneakers έτσι, τα οποία επικρατούν περισσότερο. Εννοείται ότι είναι τα junky sneakers. Mm-hmm. Έχουμε τα sneakers τα οποία είναι πιο ρετρό, που είναι και αυτά μια μεγάλη τάση και εννοείται πάλι είναι της λογικής ότι συνδυάζονται με τα πάντα από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορούν να υποστηρίξουν κάθε outfit. Ο Ιάσονας μας είπε ότι βάζουν τα παντελόνια καμπάνα, mm-hmm. για να αναγκάσουν τις γυναίκες να φύγουν από τα sneakers και να πάνε στην πλατφόρμα. Είπαμε, οι σχεδιαστές αγαπούν για κάποιο λόγο τα 90s, τα οποία τα έχουν φέρει πολύ μπροστά εδώ. Ξέρεις την ιστορία της πλατφόρμας? Όχι. Να σου πω, είναι πολύ ενδιαφέρον, ένα μικρό. Έχει γεννηθεί από τον Σαλβατόρε Φερεγκάμο, mm-hmm. Στη διάρκεια του πολέμου, όπου δεν υπήρχαν υλικά και χρησιμοποίησε φελό.
και όπως έπρεπε να είναι έτσι πολύ μεγάλη ποσότητα μαζί για να στηρίξει μια γυναίκα, δημιουργήθηκε έτσι η πρώτη πλατφόρμα, γιατί πριν από αυτό βέβαια είχαμε τους αρχαίους Έλληνες. Ένα τελευταίο να πούμε για τις τσάντες. Ποιες τσάντες θα κρατηθούν φέτος? Τσάντες. Οι τσάντες πάλι είναι, θα έλεγα, ένα πολύ έτσι προσωπικό θέμα για κάθε γυναίκα. Είναι πάλι πρακτικό, είναι το τι βολεύει την κάθε γυναίκα. Από την άποψη όμως των τάσεων, έχουμε όντως τις μίνι τσάντες που εκεί τώρα όντως ίσως χρειαστεί, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, να σε κρατάμε 2-3 ταυτόχρονα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα πράγματα που μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας. Παρ' όλα αυτά έχουμε και την oversize τσάντα, και όταν λέμε oversize, εντυπωσιακά oversize τσάντες. Έχουμε επίσης πάρα πολύ και τις curve bags, τις τσάντες δηλαδή, οι οποίες έτσι έχουν μια σιλουέτα που είναι πιο στρογγυλή. Και εννοείται βέβαια ότι έχουμε και τις τσάντες, τις πιο glam, οι οποίες είναι πολύ πιο αστραφτέρες. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι την κρατάμε μόνο το βράδυ πλέον. Βλέπουμε ότι κάποια πράγματα ανατρέπονται σιγά σιγά, αλλά μπορούμε να την κρατήσουμε και όλες τις ώρες. Τέλεια, γιατί ξέρουμε ότι οι τσάντες συνήθως είναι ένα ακριβό κομμάτι, τουλάχιστον σε αυτό επενδύουν οι γυναίκες περισσότερο, οπότε καλό είναι να τις χαιρόμαστε. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα εμείς θα περάσουμε σε μακιγιάζ. Η Μαρίσα Διγενή θα μας δείξει πώς να φτιάξουμε τα πιο ωραία φρύδια, που είναι και τάση φέτος. Γεια σου, Μαρίσα. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Η ζωή είναι ωραία και εσύ ακόμα πιο ωραία, και θα μας δείξεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για μία μεγάλη τάση, για τα φρύδια, τα οποία είναι ένα χαρακτηριστικό που αλλάζει εντελώς το πρόσωπο και μάλιστα τώρα τα φτιάχνουμε διαφορετικά. Η τάση είναι λοιπόν να δώσουμε μία ανωδικότητα στο φρύδι. Βήμα-βήμα λοιπόν θα χτίσουμε τρίχα-τρίχα. Okay, για πάμε να μας το δείξεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε το αγαπημένο μας σαπουνάκι ή την αγαπημένη μας κόλλα. Και σιγά σιγά με μία πίεση, θα έλεγα, γιατί ανάλογα τον όγκο που έχει και τη φορά που έχει το φρύδι, χρειάζεται μία μικρή πίεση έτσι ώστε να καθίσει σωστά και σταθερά. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά και αρχίζουμε σαν να χτενίζεις με ανωδικές κινήσεις, ακριβώς. Με ανωδικές κινήσεις και χτίζουμε με τη φορά που πάει το φρύδι. Προς τα πάνω, προς τα πάνω, ακριβώς. Πάνω και λίγο λουξά, βέβαια. Και λίγο λουξά, ναι. Συνήθως όπως πάει το φρυδάκι μας. Δεν μου λες, αυτό τώρα πάει σε όλες τις γυναίκες? Λοιπόν, κατά 90-95% πάει σε όλες τις γυναίκες. Απλά υπάρχουν και κάποια φρύδια τα οποία δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, φρύδια τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν τριχούλες, οπότε εκεί πέρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Μπορείς όμως να τις ζωγραφίσεις. Μπορούμε να κάνουμε το τρίχα-τρίχα όμως, που θα δείξουμε ακριβώς το επόμενο βήμα. Λοιπόν, αφού το έχουμε χτενίσει, θα περάσουμε άλλη μία φορά. Τέλεια. Χωρίς να το αφήσουμε να στεγνώσει. Όχι, το περνάμε αμέσως, σωστά. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε 2-3 φορές αυτή την κίνηση, αφού δούμε ότι έχει κολλήσει. Λοιπόν, το αφήνουμε ελάχιστα να στεγνώσει. Αυτό είναι σαν κολόδες τώρα κάπου. Ακριβώς, ακριβώς. Το αφήνουμε λίγο να στεγνώσει και μετά σιγά σιγά αρχίσουμε και κάνουμε τριχούλες. Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε να πάρουμε μία πομάδα και με το πινελάκι να χτίσουμε, είτε μπορούμε να πάρουμε ένα πινελάκι, όπως είναι π.χ. αυτό εδώ, το οποίο σιγά σιγά μπορεί από μόνο του, σαν στυλός είναι, με πενάκι μπροστά, που κατευθείαν μπορεί να χτίσει τρίχα-τρίχα. Αυτό μου ακούγεται πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο. Γιατί ναι, είναι πιο εύκολο. Γιατί για κάποιου. Ναι. Είναι εύκολη, αλλά λοιπόν, για μένα. Οπότε έχουμε ένα πενάκι και ξεκινάμε συνήθως από το τέλος, από την κάτω πλευρά, και αρχίζουμε και χτίζουμε τρίχα-τρίχα. Στο πίσω μέρος δεν μας ενδιαφέρει τόσο να βγει τρίχα-τρίχα όσο μπροστά. Δηλαδή πίσω το θέλουμε και λίγο πιο πυκνό. Ιδίως δηλαδή στο σημείο που είναι πιο ανυψωμένο το φρύδι μας. Γενικά, σαν tips, αυτό που λέω είναι να μην κατεβαίνουμε πάρα πολύ στην εξωτερική γωνία, διότι όσο κατεβαίνουμε, τόσο πιο καθοδικό θα δείχνει το μάτι μας. Εννοείς εδώ? Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πρέπει να το σταματάμε ψηλά, λίγο πιο ψηλά, okay, έτσι ώστε να δώσουμε μια ψευδαίσθηση ότι έχουμε ότι έτσι μια ανωδικότητα στο μάτι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και σιγά σιγά αρχίζω να πηγαίνω προς τα μέσα. Σε αυτό το σημείο τώρα, στην εσωτερική μεριά του φρυδιού, στην αρχή του φρυδιού, πρέπει να προσέχουμε ότι όντως πρέπει να γίνει τρίχα-τρίχα. Θα πάω λίγο πιο κοντά στον καθρέφτη και αρχίζω σιγά σιγά από την κάτω πλευρά και γεμίζω. Από κάτω προς τα πάνω. Θέλω να έρθω να το δω από κοντά. Τέλεια. Μέσα από την καθρέφτη σου. Βλέπουμε τη διαφορά. Τέλειο, ναι.
Και αν ήταν τώρα και λίγο πιο καστανό σε χρώμα ή πιο σκούρο, θα φαίνονταν η τριχούλα και ακόμα πιο πολύ. Τώρα, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτό το χρώμα του φρυδιού μου, προφανώς και μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ, αλλά και πάλι φαίνεται πάρα πολύ φυσικό. Όμως, ναι, ναι, ακριβώς, πάρα πολύ φυσικό. Είναι φυσικά τονισμένο, χωρίς να φαίνεται καθόλου έντονο. Ακριβώς. Και μ' αρέσει που είναι πιο παχύ, το κάνει πιο νεανικό το πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Και το ότι είναι ανωδικό. Δίνει και μια αίσθηση έτσι λίγο μπότοξ. Ανεβάζει όλο το μάτι του. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Και μπορούμε να το παχύνουμε όσο εμείς θέλουμε. Εγώ το παχύνω λίγο ακόμα από πάνω. Μιας και έχω έτσι μεγάλα χαρακτηριστικά, έχω δηλαδή το χώρο να ανέβω. Να το δοκιμάσετε στο σπίτι, να το κάνετε, γιατί φαίνεται δύσκολο, δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι πάρα πολύ ωραία τεχνική και εγώ αυτό που λέω θεωρώ πως είναι απαραίτητο όλες οι γυναίκες να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα για να δούμε τι μας πάει αυτό, για να μάθουμε τι μας ταιριάζει πάνω μας και πώς νιώθουμε εμείς όμορφα. Είναι τελείως διαφορετικό το πρόσωπο. Είναι τελείως διαφορετικό. Αν μπορείτε να το δείξετε στην κάμερα πόσο διαφορετικό είναι η μία πλευρά που είναι ολοκληρωμένο το φρύδι με την άλλη που. Και παρόλο που το φρύδι σου είναι βαμμένο εδώ πέρα, έτσι. Είναι βαμμένο από. Για να ταιριάζει με τα μαλλιά, ναι, σου. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο ακριβώς βήμα είναι να πάρουμε είτε ένα μολυβάκι σε μπέζ χρώμα, είτε να πάρουμε ένα κονσίλερ και θα πάμε να αποχρωματίσουμε λίγο περιμετρικά το φρύδι, ούτως ώστε να φαίνεται πιο καθαρό. Mm-hmm. Οπότε παίρνουμε το μολυβάκι και αρχίζουμε σιγά-σιγά και καθαρίζουμε περιμετρικά. Είναι κάποιο ειδικό μολύβι ή ένα μπες μολύβι? Ένα απλό μπες μολυβάκι, μαλακό κατά προτίμηση. Σαν αυτό που βάζουμε ούτως και ώστε να βοηθάει έτσι λίγο να το δουλέψει περισσότερο. Και είτε με το χεράκι, με το δάχτυλό της μπορεί να κάνει μια απλή κίνηση, διαφορετικά με ένα πλακέ πινελάκι και να μετά. Το σβήσουμε και να το μαλακώσουμε. Αυτό είναι ωραίο γιατί του κάνει και περιμετρικά έτσι μια έμφαση. Ναι, του δίνει φως, ναι. Αυτό ακριβώς. Και τέλος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα highlighter της επιλογής μας. Ιδανικό είναι ένα έτσι ανοιχτό χρώμα highlighter για να πάμε πάνω στα κόκαλα περιμετρικά από το φρύδι μας, ούτως ώστε να φαίνεται και το φρύδι πιο ξεκάθαρα το σχήμα του. Λοιπόν, οπότε μπορούμε, ακριβώς, μπορούμε να πάρουμε έτσι ένα φωτεινό χρωματάκι και να πάμε να φωτίσουμε στα σημεία που υπάρχει το κόκαλο. Α, και είναι από λίγο πάνω. Πιο έντονο και από πάνω. Ναι, ακριβώς. Εσύ τώρα έχεις ανεβάσει το φρύδι σου πάνω από το κόκαλο το φυσικό. Έχω ανεβεί επίτηδες έτσι, για να δώσω αυτό που είπα, μία ψευδαίσθηση ότι έχουμε μία ανωδικότητα γενικά στο μάτι. Και αυτό επίσης βοηθάει πάρα πολύ στις σκιές μας. Γιατί αν το φρύδι κατέβαινε, θα μας περιόριζε πάρα πολύ στο να τραβήξουμε τις σκιές προς τα έξω και πάνω. Οπότε ωραία. Τώρα στο σημείο που λίγο, γίνει, πού είναι κανονικά το κόκαλό σου, είναι... Λοιπόν, το κόκαλό μου, εμένα το φρύδι μου κανονικά κατεβαίνει εδώ. Mm-hmm. Πάει αρκετά χαμηλά. Άρα εγώ αυτό το σημείο πολύ... το έχω βγάλει ακριβώς και έχω ανέβει αρκετά, ούτως ώστε εγώ να μπορώ μετά με τις σκιές μου να τις δουλέψω πολύ πιο εύκολα και να τις τραβήξω πιο ψηλά και έξω. Είναι για είναι να δώσω εντυπωσιακό. Αυτό το κατάει, ας πούμε, αυτή την ανωδικότητα στο μάτι. Πάρα ναι, πολύ ναι, ναι. Ωραία, πάμε να κάνουμε και το άλλο τώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και το άλλο, εννοείται. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και πιέζουμε, να δούμε ότι είναι ok όλα και ότι έχει στεγνώσει και έπειτα ξαναμπαίνουμε πάλι να κάνουμε τρίχα-τρίχα. Πάω πάλι προς τα πίσω. Προσέχουμε γιατί το ένα φρύδι με το άλλο δεν είναι πάντα τα ίδια. Όχι, λένε ότι είναι αδερφάκια αλλά όχι διδυμάκια, που σημαίνει ότι μοιάζουν, απλά δεν είναι τόσο πολύ κοντά μεταξύ τους. Οπότε εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε όσο το δυνατόν γίνεται τουλάχιστον να τα φέρουμε αρκετά κοντά. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμμετρία στο πρόσωπο. Αυτό είναι και η πραγματική ομορφιά, είναι να υπάρχει απόλυτη συμμετρία και ακριβώς, όσο πιο ακριβώς. ίδια είναι και όσο πιο συμμετρικά δείχνουν, τόσο πιο όμορφη θα είναι. Τι ωραίο όμως για τις γυναίκες που έχουν βγάλει τα φρύδια τους παλαιότερα και πλέον δεν έχουν ξαναφυτρώσει τρίχες και είχαν μεγάλο καημό με αυτό. Ναι. Αυτή η τάση της... Πραγματικά. Έχει πραγματικά δικαιώσει τώρα. Και παίρνεις σαν οδηγό το δικό σου φρύδι και συμπληρώνεις. Ακριβώς. Δεν είναι βέβαια πάντα έτσι, ανάλογα και το σχήμα που έχει η κάθε γυναίκα. Μπορεί να θέλουμε να διορθώσουμε εντελώς το πρόσωπο και να ναι. πάμε τελείως διαφορετικά. Ναι. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, ένα βασικό μέτρο ας πούμε, είναι να βλέπουμε την αρχή, τη μέση και το τέλος. Δηλαδή ο οδηγός μας είναι η μύτη μας, το ρουθουνάκι μας που λέμε και πάμε από εδώ, εσωτερική γωνία και βρίσκουμε που είναι η αρχή. Έπειτα που είναι η εξωτερική γωνία και το υψηλότερο σημείο πάλι περνάει από το ρουθούνι μας στην κόρη του ματιού και έπειτα βρίσκουμε το υψηλότερο σημείο του φρυδιού. Α, οκ. Okay. Είναι... Εντάξει, οπότε υπάρχει ο οδηγός. Ναι, υπάρχει πάντα ο οδηγός μας. Και είναι έτοιμο. Ωραία, και ξεκινάω πάλι απλά με το μολυβάκι μου.
να αποχρωματίσω. Και με κονσίλι δηλαδή μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα, απλά λόγω του ότι είναι υγρό μπορεί να πέσει λίγο παραπάνω ποσότητα και να δυσκολέψει, ναι, και να δυσκολέψει το λίγο το... είναι την αφαίρεση. Είναι πολύ σταθερό και επειδή είναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ωραία, και τέλος παίρνουμε πάλι το highlighter και βάζουμε ξανά. Highlighter θα έβαζες και σε πρωινό μακιγιάζ? Ναι, ναι. Μπορεί, να μπει, δηλαδή, μπορεί να μπει λιγότερη ποσότητα. Αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με τη γυναίκα. Το τι της αρέσει και πάνω της. Αν θέλει, ας πούμε, λιγότερη ποσότητα, μπορεί να μην θέλει και καθόλου. Οπότε μπορεί απλά να καθίσουμε μέχρι τη τεχνική που είναι το μολυβάκι. Τέλεια. Αυτό. Ναι. Μαρίσα, είναι φανταστικά τα φρύδια σου. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοδικά, μοντέρνα. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι που σας αρέσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Σήμερα πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας, όπως και κάθε άλλη φορά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πολλά φιλιά!